Κύριε Στιχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παρτίνη, σας και στους ακροατές. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να αντέξουμε και να, πώς το λέω, να περάσουμε στις νέες μάχες που είναι μπροστά μας, γιατί όντως έχουμε νέες μάχες. Και νομίζω ήταν και πολύ καλό το τραγούδι που βάλατε στο τέλος. Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, να μου σχολιάσετε, τι λέει το κόμμα σας για τα όσα αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και για την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά μονομαχούν ο ένας εναντίον του άλλου, για το ποιος θα κάνει τις περισσότερες για τις πιο υποτίθεται στοχευμένες εκτιμήσεις και παροχές. Καταρχήν πρόκειται για εξαγγελίες που πραγματικά η κυβέρνηση δίνει ρεστάλ όλα για τους λίγους. Αυτό θα ήταν και ο τίτλος που έχουμε δώσει σαν κόμμα. Δηλαδή πρόκειται για προνόμια που πραγματικά δεν έχουν τέλος, προκειμένου να υπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή να ευοδοθούν οι προβλέψεις, οι επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου και ταυτόχρονα να περάσουμε σε ένα νέο κύκλο εξαπάτησης με βάρβαρα μέτρα για το λαό και την νεολαία. Μάλιστα. Και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι για ηθαγενείες, ότι πλουσιότερη Ελλάδα σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες. Πρόκειται για ένα παραμύθι. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν σημαίνει ότι αν δουλέψει καλά το επιχειρηματικό κομμάτι θα υπάρξουν επενδύσεις, άρα νέες θέσεις εργασίας, άρα καλύτερη μισθή, άρα περισσότερα χρήματα τα οποία μέσω της φορολόγησης θα πάνε στους πολίτες? Ξέρετε, το μέρισμα της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν είναι σαν την βασιλόπιτα που κόβουμε ισόπωσα κομμάτια και μοιράζουμε μεταξύ μας το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Και όταν μιλάμε για Ελλάδα, προφανώς δεν είναι το ίδιο λαός του Πολωνάκη. Άλλος θα ωφεληθεί από τη μοιρασιά της πίτας και συνήθως το μόνιμο υποζύγιο αυτής της υπόθεσης είναι ο λαός. Και νομίζω ότι ζήσαμε, για να κάνουμε και ένα ταμείο δηλαδή του τελευταίου διαστήματος, ένα σωρό αντεργατικές ανατροπές. Είναι νομίζω γνωστό το εμβληματικό αυτό έκτρωμα του Χατζηδάκη για τη δεκάωρη δουλειά, τις απλήρωτες υπερορίες, το χτύπημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης του δικαιώματος στην απεργία, ενεργειακή φτώχεια, πράσινα χαράτσια. Μιλάμε για ένα σύνολο μέτρων που προφανώς από αυτή την υπόθεση δεν πρόκειται να βγει ωφελημένος ο λαός. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια στιγμή που επιχείρησε να εξαπατήσει τον λαό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Γιατί λέτε επιχείρησε να εξαπατήσει? Παρουσίασε μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και έχουν και κόστος δημοσιονομικό. Γιατί πήγε να τον εξαπατήσει? Κοιτάξτε, τα μέτρα, επαναλαμβάνω, είναι μέτρα στήριξης του κεφαλαίου. Έχουν ένα κόστος, εννοώ οι φοροελαφρύνσεις και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου έχουν ένα κόστος ύψος περίπου 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι. Μιλάμε για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, μιλάμε για μείωση των φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη, επιδότηση των επιχειρήσεων για θέσεις εργασίας. Είναι ένα γνωστό μότο όταν θέλει να εξαπατήσει μια κυβέρνηση, και φυσικά δεν το κάνει μόνο η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, το έχουν κάνει και οι προηγούμενες. Δηλαδή αντίστοιχα μέτρα σαν αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τα έχει πάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα και το ΠΑΣΟΚ πολύ παλιότερα κτλ. Μιλάμε για ένα σύνολο φορολογικών κινήτρων, συγχωνεύσεων, εξαγορών. Όλα αυτά έχουν να υπηρετήσουν αυτό που λέμε την καπιταλιστική ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή οικονομία κτλ. Πρόκειται να βγει ωφελημένος από αυτή την ιστορία ο λαός. Εμείς το λέμε καθαρά. Με την πράσινη ανάπτυξη, γιατί δεν θα βγει με την ψηφιακή οικονομία? Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη εικόνα. Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα, γιατί εκφράζουν μια συμφωνία, μια ταύτιση, αυτό το γνωστό Ταμείο Ανάκαμψης, που επίκειται η Ελλάδα να απορροφήσει 32 δισεκατομμύρια ευρώ, που στην συντριπτική του πλειοψηφία αυτά τα ποσά
θα πάνε είτε με τη μορφή των δανεισμών είτε με τη μορφή των επιχορηγήσεων για να υπηρετηθούν πράσινη οικονομία και ψηφιακή οικονομία. Πώς θα ωφεληθούν, δηλαδή είναι και λίγο αντιφατικό, ξέρετε, γιατί την ίδια στιγμή που καλείται ο λαός να πληρώσει το μάρμαρο τριών μνημείων μια συνεχής φορολογικής πολιτικής, νέοι φόροι, ανατιμήσεις, χρέη που είναι στην ημερήσια διάταξη, έχουμε ένα πτωχευτικό κώδικα που ενεργοποιείται πλέον για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, έχουμε τον ΕΦΙ, έχουμε τελική κυκλοφορία κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο άχαρο. Ναι, αν μου επιτρέπετε, γελίο, ναι, ολοκληρώστε να παρακαλώ. Τώρα για ότι μπορεί να ενισχυθεί η πράσινη οικονομία και από αυτή την ιστορία, όχι θα ενισχυθεί, αλλά προφανώς δεν θα ωφεληθεί ο λαός από αυτή την υπόθεση. Γιατί δεν ωφελείται ένας πολίτης που έχει ωφέλη από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίζει την παράταση της γέφυρας? Ξέρετε, η παράταση της γέφυρας εννοείται πιο... Για ποιο, το πρόγραμμα με τις... Ναι, 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 αυτό, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα γέφυρα. Ναι, το πρόγραμμα γέφυρα. Το πρόγραμμα γέφυρα, προφανώς, λειτουργεί, να το πω, εν είδη εις πρακτικής, έχει πρακτικό χαρακτήρα. Εντάξει, έχει, αλλά δεν ωφελείται. Δεν ωφελείται ο πολίτης. Δεν ωφελείται, δεν ωφελείται. Να σας πω, αν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δώσει κίνητρα, να ανακουφίσει τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, έπρεπε να πάρει πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν τα ανακοίνωσε, όπως για παράδειγμα. Να επανεντάξει τους αυτοαπασχολούμενους στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Θα μπορούσε να διαγράψει μέρος των χρεών, ένα σημαντικό μέρος των χρεών προς τις τράπεζες, προς τις εταιρείες, να τους απαλλάξει από την καταβολή των εισφορών ατομικής ασφάλισης για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η κρίση, που δεν είναι απλά μια κρίση, όπως το λένε, κορονοϊού, είναι μια κρίση, νέα κρίση καπιταλιστική που είναι και παγκόσμια κτλ. Και το ζούμε καθημερινά. Κύριε Σιτιχάκη. Για παράδειγμα, να καταργήσει το τέλος επιδότηματος. Κύριε Σιτιχάκη. Την καταβολή του έμφυα. Αλλά δεν το κάνει. Και ένα ερώτημα είναι γιατί και το κάνει αυτό και προσπαθεί να ξεγελάσει τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους συνολικότερα και τους αγρότες με αυτά τα ψίχουλα. Γιατί πρέπει για ψίχουλα. Η κυβέρνηση λέει ότι η ακρίβεια και ανατιμήσεις έχουν ημερομηνία λήξη μέχρι τέλη του έτους. Και γι' αυτό τα μέτρα στρέφονται κυρίως για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Όπως και η στήριξη, η ενίσχυση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τι λέει το κόμμα σας γι' αυτό? Θα είναι παροδικό φαινόμενο ή μπορεί να επεκταθεί και να το βρούμε μπροστά μας? Καταρχήν πρέπει να το δούμε στην ολότητά του το ζήτημα. Για να υπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο στόχο που λέγεται καπιταλιστική ανάπτυξη, εμείς το ονομάζουμε, άλλος μπορεί να την ονομάζει βιώσιμη ανάπτυξη, άλλος μπορεί να την ονομάζει πράσινη ανάπτυξη. Ανάλογα και πάει λέγοντας. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ανάπτυξη που πρέπει οπωσδήποτε μέσα από αυτή την ιστορία να θωρακιστούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και να την πληρώσει ο λαός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η λογική των φόρων, η λογική των ανατιμήσεων, των χρεών που είναι στην ημερήσια διάταξη έχει ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να σταματήσει, δηλαδή, αν θέλετε, ακόμα και με όρους αγοράς. Δεν μπορεί να το προσδιορίσει μια κυβέρνηση ότι θα κρατήσει 5 μήνες, 6 μήνες και μετά θα άρουμε τα όποια μέτρα έχουμε πάρει ενίσχυση των μικρών. Έτσι. Άρα λοιπόν και από αυτή την άποψη κοροϊδεύει τους εργαζόμενους. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα το θέμα των συμφωνεύσεων και των εξαγορών. Αυτό που γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Ότι από 1η-1η-2022 μέχρι και 2025 που αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για εργαζόμενους. Τι προβλέπει? Προβλέπει συγχώνευση σε ένα νέο πρόσωπο που θα συγχωνεύονται δια της απορροφήσεως από κάποιο μεγαλύτερο υφιστάμενο νομικό πρόσωπο. Άρα μέσα από αυτή την ιστορία τι γίνεται? Γίνεται αυτό που λέμε συγχώνευση σε αγορά, δηλαδή μεγενθύνονται οι επιχειρήσεις που σε καμία περίπτωση δεν έχει να ωφεληθεί ο μικρός. Ναι, αλλά για να μπορέσει να πάρει μια μικρή, μια μεσαία ελληνική επιχείρηση χρήματα από το μείον ανάκαμψης, πρέπει να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις, συνεργασίες, αλλιώς τα μεγέθη δεν επιτρέπουν. Είναι τελείως διαφορετικός ο ορισμός μικρή και με πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό που έκανε η κυβέρνηση, λένε οι οικονομολόγοι, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Προφανώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ξέρετε, στον καπιταλισμό οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές
προφανώς δεν ευνοούν τη μικρή επιχείρηση. Άλλωστε η μικρή επιχείρηση, το μικρομάγαζο δημιουργεί και το μονοπόλιο, όπως έλεγε ο Μάρξ. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα των εξαγορών και των συσχωνεύσεων αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για την πρόσβαση για να έχουν δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε καμία περίπτωση λοιπόν ο μικρός δεν πρόκειται να ωφεληθεί. Αντιθέτως μπαίνει μαχαίρι στο λαιμό και του λέει ή θα πας σε μεγαλύτερη επιχείρηση με επαφείς όρους, έτσι, διαφορετικά δεν πρόκειται να μπεις σε αυτά τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Κύριε Σιντιχάκη, να αλλάξω λίγο θέμα για να προλάβω και τον χρόνο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την πανδημία. Έχουμε τα κρούσματα, είναι υψηλά, υπάρχει αγωνία με αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Αρκετοί θέτουν ερώτημα αν θα αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας το χειμώνα. Τι λέει το κόμμα σας, πώς τα βλέπει τα πράγματα? Πρέπει κατά τη γνώμη μας να αντέξει το σύστημα υγείας, γιατί η πανδημία έχει πολύ δρόμο μπροστά και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά τα όσα επικίνδυνα έλεγε ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ότι με τους εμβολιασμούς κλείνουμε, τελειώσαμε, λύσαμε το πρόβλημα. Φαίνεται, νομίζω το και εσείς το διαπιστώνετε αυτό, ότι η εμβολιαστική κάλυψη σέρνεται στον πληθυσμό. Δηλαδή η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού ανέρχεται μόλις στο 56%. Πρόκειται για ένα πολύ, πάρα πολύ μικρό ποσοστό μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Και αντί να προχωρήσει στην ανάπτυξη, να το πω έτσι, κινητών μονάδων εμβολιασμού, να ενισχύσει το προσωπικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τι κάνει? Απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτες γιατρούς με γνωστές αμοιβές. 20 ευρώ ο εμβολιασμός στο ιατρείο, 50 ευρώ κατοίκον εμβολιασμός. Δηλαδή λειτουργεί και ως αντικίνητρο για να πάει να κάνει όλος το εμβόλιο σε τελική ανάλυση. Εκτός του ότι έχουμε ένα σωρό συνέπειες με αυτή την αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους ανεμβολιαστούς, ουσιαστικά εξυπηρέτησε μια στόχευση της κυβέρνησης να πεταχτούν έξω από το δημόσιο σύστημα υγείας υγειονομικοί, μέχρι στιγμή πρέπει να είναι γύρω στις 5 με 6.000, προφανώς αυτό ανεβαίνει, και τους αντικαθιστά με τριμινούτες, προσέξτε, ή με εργολαβίες στην καθαριότητα, στη φύλαξη, στη σύνδεση, στις δικές τεχνικές υπηρεσίες. Ναι, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Τι θα μπορούσε να κάνει ακόμα και μια κυβέρνηση κουκουέ? Όταν έχεις κάποιους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, δεν θέλουν να εμβολιαστούν και προφανώς δεν πρέπει να είναι σε επαφή με τους υπόλοιπους, ειδή στα νοσοκομεία. Δεν πρέπει κάπου αλλού να τους πας? Καταρχήν το στοιχείο της πειθού. Ναι, αλλά αν δεν πείθονται, τι να κάνουμε? Είναι κάποιοι που σου λέει δεν πείθομαι εγώ με τίποτα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εσείς, Φερρυπίν, δεν πείθεστε ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι καλό. Θέλετε να τα αλλάξετε. Δεν μπορεί να σας πείσει κάποιος. Ενδεχομένως κάποιος άλλος να είναι τόσο πεισμένος ότι είναι λάθος να κάνει εμβόλιο, δεν μπορεί να πιστεί. Καταρχήν η κυβέρνηση κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Έκανα την επιλογή ότι εγώ θα προσαρμόσω τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις ανάγκες της οικονομίας και όχι της κοινωνίας. Δηλαδή προς όφελος των πολλών. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η αντίφαση την γνωρίζετε κι εσείς, αλλά να ισχύουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αεροπλάνα, στα καράβια και ούτω καθεξής, και άλλα να ισχύουν στους χώρους δουλειάς, άλλα να ισχύουν, ξέρω εγώ, στο χώρο των μουσικών, στο χώρο, ξέρω εγώ, των γυμναστηρίων, σε άλλους χώρους που προφανώς παντού πρέπει να παρθούν μέτρα, αλλά ήταν τόσο επιλεκτική που έβγαζε μάτι. Αυτά τα προνόμια μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά σε σχέση με τους νέους. Δηλαδή η εξαγορά των νέων για να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Όλα αυτά δεν δημιούργησαν υποψίες. Δεν έχασε την αξιοπιστία της η κυβέρνηση απέναντι στο λαό. Με αποτέλεσμα θωράκισε καθόλου το σύστημα υγείας. Τώρα, έκανε προσλήψεις εκπαιδευτικού αν μου επιτρέπετε, στα ερωτήματα που θέτετε, κύριε Σιντιχάκη, προφανώς εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά έμεσα θα σας απαντήσω. Ναι, έμεσα θα σας απαντήσω. Ρητορικά, αλλά μπορείτε να πάρετε και
θέση. Δεν είναι κακό. Προφανώς, προφανώς. Σαφώς. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η δουλειά μου να πάρω θέση. Κάνω συνέντευξη μαζί σας. Οι δημοσκοπήσεις λένε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέτε εσείς. Ότι η τελευταία δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε λέει ότι ο Πρωθυπουργός απολαμβάνει το 54% της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι και ικανοποιημένοι από την πορεία της κυβέρνησης. Λοιπόν, ποιος έχει δίκιο εδώ? Εντάξει, να σας πω, το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο. Μπορεί να έχεις έναν εμβολίαστο που να είναι ένα πάμε βαντάν νεοδημοκράτης, είναι ψηφίση Νέα Δημοκρατία. Τι να σας πω. Πολλά είναι τα ζητήματα. Άλλωστε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν και οι λεγόμενες δημοσκοπήσεις, πληρωμένες και ούτω καθεξής. Διαμορφώνουν τάση, διαμορφώνουν ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό, που πολλές φορές λειτουργεί και ως αντιστάθμισμα απέναντι στη δυσαρέσκεια, στη γενικευμένη δυσαρέσκεια του κόσμου κτλ. Η ουσία όμως ποια είναι? Η ουσία είναι ότι φορείς, σωματεία, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, γονείς λένε θωρακίστε το δημόσιο σύστημα υγείας. Φτιάξτε επιπλέον μονάδες εντατικής θεραπείας και όχι κάθε λίγο και λιγάκι να μας λέτε «Α, μην τυχόν και σωθούν τα νοσοκομεία, μην τυχόν και σωθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν έχουμε να εξυπηρετήσουμε το λαό». Έγινε καλωσόρισμα, έναρξη σχολικής χρονιάς. Σαν να μην πέρασε, πραγματικά, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό? Διότι έχουμε ένα σύνταγμα μαθητών μέσα στις τάξεις. Δηλαδή τι να πω τώρα, ότι η αύξηση του ανέτατου αριθμού μαθητών, ένα τμήμα που νομοθέτησε η κυβέρνηση πέρυσι εν μέσω πανδημίας, φέτος έχει γίνει οδηγός, έχει γίνει μπούσουλας για τη σύνδεξη τμήματων. Δηλαδή από εκεί που υπήρξε τμήμα, που τα τμήματα ήταν 20 μαθητές, τώρα πρέπει να είναι 27 μαθητές. Και το τυρί με απόλυτη ευλάβεια η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι εγκληματικό. Δεν είναι εγκληματικό αυτό. Δηλαδή επιμένει να μην προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί? Γιατί δημιουργεί κόστος. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Προσέλαβε όμως, με συγχωρείτε. Τώρα αρχές της σχολικής χρονιάς πήρε πόσο, 10-11 χιλιάδες εκπαιδευτικούς πήρε. Όχι, κάνετε λάθος. Διότι εάν. Α, δεν θα υπολογίσουμε έτσι. Προσέξτε. Πώς θα το υπολογίσουμε? Κάτω να δείτε πόσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν γίνονται συγχωνεύσεις τμήματων και βγάζουμε ένα αριθμό με αλχημίες ότι απαιτούνται λιγότεροι εκπαιδευτικοί, προφανώς όταν παρουσιάζεσαι ένα ποσοστό 10.000 που είναι όμως αναντιστοιχεία με τις πραγματικές ανάγκες, λέει αν έχουν γίνει προσλήψεις. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Μάλιστα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις και απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας των σχολείων. Κύριε Σεντιχάκη, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος τρέχει και μας έχει μείνει ένα λεπτό, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Εκτιμάει το κόμμα σας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε πρόορες εκλογές? Γιατί κάποιοι είπαν ότι τα όσα υπόθηκαν στη ΔΕΘ ήταν καθαρά προεκλογικά και έχουν διάρκεια μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, τον πρώτο μήνα του επόμενου έτους. Ναι, και εγώ το άκουσα ότι με τα μέτρα που στείλει ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά παίρνει σε μια διαδικασία παρατεταμένης εκλογικής διαδικασίας, εκλογικής περίοδου. Πιθανά να είναι και έτσι. Πιθανά να αποτελεί μέρος μιας τακτικής ή εντάσσοντάς το, πέρα από την ανάγκη να εξυπηρετηθεί το μεγάλο κεφάλαιο για την δική τους ανάπτυξη, να εντάσσεται και σε μια τακτική που λέει ότι προετοιμάσω το έδαφος έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή να προχωρήσω στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ εκφράζεται στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτικό σκηνικό μάλλον, μια συνένεση. Νομίζω το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουν όλοι, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Κίνημα Αλλαγής. Γίνονται μετακινήσεις τελεχών, είναι αυτό που είπε και η Αλέκα η Παπαρίδα στην Βουλή που ήταν ιδιαίτερα εύστοχο, ένα τσιγάρο δρόμος από το ένα κόμμα στο άλλο. Νομίζω ότι εκφράστηκε και με την υπόθεση του κυρίου Αποστολάκη. Εκφράζεται με το πολιτικό μορατόριο που είχε εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για πέστε μου τώρα, δηλαδή σηκώνει τους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία τώρα με αφορμή τις εξαγγελίες της διερμηνίας της Θεσσαλονίκης. Και την ίδια στιγμή ζητάει συνένεση. Ζητάει κοινούς υπουργούς. Ξέρετε, όλοι έχουν τη φωλιά τους λερωμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ο λαός λοιπόν είστε έτοιμοι, σαν ΚΚΕ, είστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο πρόορων εκλογών? Κοιτάξτε, πάντως καιρού, το έχουμε ξαναπεί. Οι δυνάμεις μας πάντα είναι ετοιμοπόλεμες. Δεν πρόκειται για ένα ακόμα, πώς να το πω, εκλογικός μηχανισμός. Παρεμβαίνουμε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς,
στα νοσοκομεία, στα σχολεία, ετοιμοπόλεμες οι δυνάμεις μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει προφανώς είναι σε συνθήκες εκλογικές να υπάρχει αύξηση του ποσοστού περισσότεροι βουλευτές μέσα στη Βουλή. Κυρίως όμως μας ενδιαφέρει και μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά όχι μόνο από αυτή, μέσα στο λαό, να δημιουργηθούν όροι και προϋποθέσεις πραγματικής σύγκρουσης και ανατροπής αυτής της πολιτικής. Εάν δεν γίνει αυτό, προφανώς θα είναι σαν να παίζουν σε ένα άδειο γήπεδο και αυτό θα επιβαρύνει το λαό με συνεχόμενα μέτρα σε βάρος του. Άρα λοιπόν, οι αγώνες είναι μπροστά, δεν λίγο ψυχούμε, πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη επαγρύπνηση και συμμετοχή του κόσμου, προκειμένου την επόμενη μέρα ο λαός να πει την τελευταία λέξη, θα λέει και θα πρέπει να πει και την τελευταία λέξη, σε βάρος αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται. Κύριε Συντυχάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ. Γεια σας.